σήμερα φωταγωγείται το χριστουγεννιάτικο δέντρο εκεί στο Γάζι, στην Μιχαήλ Κατσαμάνη. Για πάμε να συναντήσουμε τον Δήμαρχο, τον κύριο Μποκέα. Την καλησπέρα μας, Δήμαρχε. Εορταστικό το κλίμα. Επίσημη πρώτη σήμερα με τον πλέον επίσημο τρόπο. Καλησπέρα σας, ναι. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είναι γεμάτη κυρίως παιδικά χαμόγελα η πλατεία μας εδώ στο Γάζι. Με ανθρώπους, δημότες, φίλους όλων των ηλικιών. Μετά από μια δύσκολη, ακόμα μια δύσκολη χρονιά, νομίζω ότι σήμερα θέλουμε να δώσουμε, αν θέλετε, το ένασμα για την εορταστική περίοδο και στο δικό μας το Δήμο. Να φωτίσουμε με το χριστουγεννιάτικό μας δέντρο το Δήμο μας, την πλατεία μας, τα παιδικά χαμόγελα ακόμα περισσότερο και να μπορέσουμε να στείλουμε και ένα μήνυμα αισιοδοξίας και αλληλεγγύης για τον επόμενο χρόνο που ελπίζουμε να είναι πολύ καλύτερο σαν το φετινό. Η αλήθεια είναι πως το έχουμε ανάγκη, Δήμαρχε, μετά από 2 χρόνια περιορισμών, πανδημίας, κορονοϊού, προβλημάτων, απολειών. Έχουμε ανάγκη και έχουμε ανάγκη αυτές τις ξεχωριστές πρωτοβουλίες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Εντάξει, η τοπική αυτοδιοίκηση είναι στην πρώτη γραμμή, όχι μόνο στα εύκολα, θα έλεγα ότι πολύ περισσότερα στα δύσκολα, και αυτό έχει ανάγκη ο Δημότης, αυτό έχει ανάγκη ο πολίτης. Να είμαστε στην πρώτη γραμμή και στο Δήμο Μαλεβιζή, όπως και βέβαια και σε άλλους Δήμους. Έχουμε δοκιμαστεί τα τελευταία χρόνια σε όλα τα επίπεδα. Είναι πρόσφατες οι μνήμες Ολωνών για τις πολύ τραγικές συνθήκες που βιώσαμε και στο δικό μας το Δήμο. Σε μια πολύ δύσκολη λοιπόν συγκυρία ερχόμαστε να δώσουμε λίγο αισιοδοξία, να σταθούμε σε μια έτσι χαρούμενη στιγμή δίπλα στους ανθρώπους, να αγκαλιαστούμε, να μοιράσουμε ευχές, να μοιραστούμε, αν θέλετε, την αισιοδοξία των ανθρώπων που πάντα έχουμε έτσι την ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο, και είμαι σίγουρος ότι με την προσπάθεια όλων μας, όλοι μαζί μπορούμε να πετύχουμε πολύ περισσότερα πράγματα και να είμαστε πολύ πιο σίγουροι για το αύριο. Δήμαρχε, η ατζέντα των πολιτιστικών σας δράσεων τι περιλαμβάνει? Κοιτάξτε, σήμερα ξεκινάμε ουσιαστικά τις πολιτιστικές δράσεις. Έχουμε στην πλατεία σήμερα ουσιαστικά η μέρα είναι αφιερωμένη στα παιδιά, με εργαστήρια ψηφιδωτών, με μουσικές παραστάσεις, με κάποιες εκπλήξεις από διάφορους καλλιτέχνες που θα δώσουν το παρόν, και στη συνέχεια θα προσπαθήσουμε να φωτίσουμε έτσι και τις υπόλοιπες περιοχές με διάφορες άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις. Λόγω του ότι, εντάξει, οι συνθήκες οι χειμερινές δεν επιτρέπουν και πολύ τις ανοιχτές εκδηλώσεις, θα προσπαθήσουμε να είμαστε λίγο πιο μαζεμένοι, να το πω έτσι, σε μικρότερη κλίμακα. Ενεργειακή κρίση και ακρίβεια. Προσαρμόσατε τις εκδηλώσεις και τον προγραμματισμό σας γενικά σε αυτές τις συνθήκες? Εντάξει, οι συνθήκες είναι δύσκολες πάρα πολύ. Δεν είναι όμως η μέρα για να κάνουμε, αν θέλετε, το σχολιασμό αυτών των δεδομένων. Η αλήθεια είναι ότι και εμείς προσαρμοζόμαστε σε όλες μας τις δράσεις. Δεν είναι μια εύκολη συγκυρία. Έχει όντως, όπως σε κάθε νοικοκυριό, έτσι και ο Δήμος δυσκολεύεται πάρα πολύ στο να ανταπεξέλθει. Όμως ας μείνουμε στο γιορτινό κλίμα και στην αισιόδοξη ατμόσφαιρα. Να είστε σίγουροι ότι δουλεύουμε για να μπορέσουμε να είμαστε όρθιοι και εμείς ως Δήμος, και θα μας βρει και η επόμενη χρονιά πολύ καλύτερα σε όλα τα δεδομένα. Να είστε καλά, Δήμαρχε, καλή επιτυχία στις δράσεις, πρωτοβουλίες σας. Να είστε καλά. Θα τα ξαναπούμε, να είστε καλά.